είμαστε σε μία εκδήλωση στο πλαίσιο των 60 χρόνων των εκδόσεων Gutenberg. Είναι μία εκδήλωση που έχει και μία, πέρα από την αναστοχαστική πάντα εκδοχή των επαιτίων, έχει και μία συμβολική οπτική, γιατί όταν ο Gutenberg ήταν 10 ετών, πριν 50 χρόνια, εξέδωσε το γενικό άσμα του Παύλο Νερούδα σε μετάφραση Δανάη Στρατηγοπούλου. Επομένως, η ιστορία των εκδόσεων Gutenberg είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό συνυφασμένη με τον νομπελίστα μεγάλο ποιητή. Και πολιτικά συνυφασμένη και λογοτεχνικά συνυφασμένη, γιατί έκτοτε εκδώσαμε και άλλα έργα του Παύλου Νερούδα και σήμερα παρουσιάζουμε και την αυτοβιογραφία του, που τελειώνει λίγες μέρες πριν το θάνατό του. Άρα είναι και ένας απολογισμός και μιας γενιάς. Είναι παρόν και ο πατέρας μου, ο ιδρυτής, ο Γιώργος ο Δαρδανός, που όλα αυτά τα χρόνια ήταν και μια ιστορία ζωής και όλοι εσείς, από ό,τι βλέπω, είσαστε ο μέσος όρος άτομα που έχετε φέρετε πολλή ιστορία πάνω σας, και αυτό είναι τιμητικό, γιατί δυστυχώς η ιστορία δεν υπάρχει σήμερα και δεν διδάσκεται. Οπότε ζούμε και σε μια εποχή όπου η ηλικία και η σοφία του παρελθόντος έχει και μια υποτιμητική χρειά. Πάει αυτός τώρα, δεν χρειάζεται. Όμως το αντίθετο, είμαστε εδώ για να τιμήσουμε αυτή τη γενιά που πίστεψε, οραματίστηκε, αγωνίστηκε, μπορεί να μετάνιωσε, μπορεί να ένιωσε ότι δεν εκπληρώθηκαν τα όνειρά της, αλλά ο στόχος είναι ότι κάνουμε έναν απολογισμό για να μάθουμε και να πάμε παρακάτω, να συνεχίσουμε. Και επειδή δεν αλλάζει ο κόσμος παρά μόνο με τους ποιητές, και πολιτική χωρίς ποιητές δεν νοείται, σε αυτή την αίθουσα παρουσιάσαμε και τα άνθη του κακού, σε μετάφραση επίσης του Γιώργου Κεντρωτή, που ξέρουμε ότι ο Μποντλέρ κατ' ουσίαν μπόλιασε την πολιτική οικονομία και τον μαρξισμό με νέες ιδέες, με φρέσκα οράματα, με αισθητική, με όνειρα για το μέλλον και με πάρα πολύ τέχνη. Οπότε ο άνθρωπος, επειδή αλλάζει, επειδή ονειρεύεται, επειδή οραματίζεται, επειδή χρησιμοποιεί την πίεση ως όραμα αλλαγής του εαυτού του και του κόσμου, χωρίς ποιητές δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Γι' αυτό τιμούμε σήμερα τον Παύλο Νερούδα και την ιστορία του ως κομμουνιστή ποιητή και ως οραματιστή και πολιτικό άνδρα που πολέμησε και με την πένα αλλά και με τη διπλωματία να αλλάξει όσο μπορούσε τον κόσμο. Την κληρονομιά του την τιμούμε, και την ποιητική και την πολιτική, και γι' αυτό σήμερα έχουμε προσκαλέσει και μας τιμούν με την παρουσία τους ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, η Μαρία Φαραντούρη, παρένθεση, πρόσφατα που έγιναν τα γεγονότα στη Χιλή, έκανε ρεπορτάζ μια ελληνική εφημερίδα, μόλις άκουσαν το όνομα Ελλάδα, δάκρυσαν, γιατί ο Μίκης με τη Μαρία Φαραντούρη τραγούδησαν τον εθνικό του ύμνο. Οπότε η Ελλάδα, η σύγχρονη Ελλάδα, μελοποίησε τον εθνικό ύμνο μιας άλλης χώρας. Και αυτό δεν είναι λίγο να το κρατάμε. Θα μιλήσει, θα απαγγείλει αποσπάσματα ο ηθοποιός Νικήτας Τσακίρογλου. Θα συντονίσει η Σεμίνα Διγενή, δημοσιογράφος, συγγραφέας και βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και φυσικά, εκτός από τον Παύλο Νερούδα, την τιμητική του έχει και ο Γιώργος Κεντρωτής, καθηγητής θεωρίας της μετάφρασης. Έμαθα πρόσφατα ότι έλαβε και πολλές χιλιάδες ψήφους ως υποψήφιος ευρωβουλευτής. Οπότε είναι και λαοφιλής και χαλκέντερος μεταφραστής. Χαλκέντερος είναι από τους λίγους μεταφραστές στην Ελλάδα που μπορούν να αναμετρηθούν ισότιμα με τον Πλάτωνα,
με τον Κικέρονα, με τον Εσχύλο, με τον Μποντλέρ, με τον Βίκο, με τον Νερούδα, από τα ισπανικά, από τα αρχαία ελληνικά, από τα λατινικά, από τα γερμανικά, από τα γαλλικά. Δεν υπάρχουν τέτοιοι μεταφραστές στην Ελλάδα. Οπότε είναι μια κυβωτός που οφείλουμε να προτάξουμε και να μιμηθούμε και να μάθουμε από τον Γιώργο. Είναι λίγοι οι ουμανιστικοί μεταφραστές που έχουμε στην Ελλάδα, δεν είναι πολλοί. Μην το παραγνωρίζουμε αυτό. Φροντίστε τον Γιώργο, δείξτε του την προσήκουσα προσοχή, έχει πολλά να σας μάθει, πάρα πολλά. Ένα ελάττωμα, έχει ότι είναι Ολυμπιακός.